Διαφορετικό μέγεθος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα σεισμικά κύματα διατρέχουν την περιοχή που υπόκειται σε εξασθένιση ή σε ενίσχυση. Δηλαδή το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αφίσκο θα ήταν όλοι οι σταθμοί να έχουν το ίδιο μέγεθος. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει να ακούσει ενδεχόμενος και εξής ένα μερίδιο ευθύνης από παλιά, δεν εννοώ τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Ψάχνατε να βρείτε, ας πούμε, γιατί η Θεσσαλονίκη έτσι, γιατί η Πάτρα κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι φυσιολογικό, λέτε. Μάλιστα. Είναι ένας μύθος. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η κανονικότητα είναι αυτή. Να έχουμε, ας πούμε, διαφορετικότητα στο. Όχι πολύ μεγάλη, έτσι. Ναι. Με την άλλη πλευρά τώρα, έχετε επαφή με τους επιστήμονες, εννοώ τους Τούρκους επιστήμονες. Πώς εξελίχθηκε εκεί το φαινόμενο, τι υπήρχε, τι λένε εκείνοι. Ακούστε, αυτή τη στιγμή το Εθνικό Αστροσκοπείο έχει υπό την εποπτεία του το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων, που αριθμεί, όπως σας είπα, πάνω από 100 σεισμογράφους, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ισότιμα. Η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Αθήνα κτλ. Η Κρήτη. Οπότε έχουμε τόσους πολλούς σταθμούς, τόσα πολλά στοιχεία, τόσο ικανό προσωπικό, που εν τέλει δεν χρειάζεται δηλαδή. Όχι με την έννοια. Είμαστε αυτάρκης. Κύριε Πασκούτα. Προφανώς ότι. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή όπως είπατε και εσείς, όλα αυτά τα χρόνια έχετε ακούσει και τι δεν έχετε ακούσει. Η λογική λοιπόν η δική μας είναι ότι οι επιστήμονες πρέπει να δίνουν τις απαντήσεις και ούτε οι δημοσιογράφοι ή αυτοί που θέλουν να κάνουν τους δημοσιογράφους. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πολλοί ξαναστέλνουν μηνύματα και ρωτάνε και λένε. Υπάρχει περίπτωση ενεργοποίησης άλλων ρηγμάτων, δηλαδή σε άλλες περιοχές. Μήπως υπάρχει ένα ντόμινο, με αυτή την έννοια το λέμε. Δηλαδή ενεργοποιείται ένα ρήγμα εκεί και αυτό με τη σειρά του ενεργοποιεί ένα άλλο παραπέρα. Να ανησυχεί ο κόσμος ή επιστημονικά αυτό. Ακούτε, επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι αυτή η μετανάστευση, όπως λέμε, ή η επίδραση ενός μεγάλου ρήγματος σε κάποιο σημείο, δηλαδή καταρχήν ένας πολύ μεγάλος σεισμός και να συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ας πούμε στο ρήγμα της Ανατολίας, αν κάνει ένα πολύ μεγάλο σεισμό, ας πούμε στο εντελώς ανατολικό του τμήμα, πολύ πιθανό να κάνει και στο δυτικό τμήμα. Αλλά με την έννοια ότι ένα σεισμός που έγινε τώρα στη Λέσβο να επηρεάσει, ξέρω εγώ, στη Κεφαλονιά, ας πούμε, δεν γίνεται η Κεφαλονιά, δεν γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που αυτή η επίδραση είναι εντελώς ασαφής και δεν μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς με συνέπεια, με επιστημοσύνη ότι αυτό συμβαίνει. Μπορεί να το